Κυριακή, από ό,τι φαίνεται, οι αγρότες μας σε όλη τη χώρα εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους. Αυτό που εκφράζουν καθημερινά στα καφενεία, το εκφράζουν και στις πλατείες. Είναι οι κινητοποιήσεις που πρόκειται να γίνουν σε όλη τη χώρα. Γιατί αυτό που βιώνουμε όλοι και αυτό που είπατε ότι... Είναι οι αγρότες της δύναμης των μπλόκων, έτσι. Είναι πραγματικότητα. Υπουργέ, είναι οι αγρότες της δύναμης των μπλόκων, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί φαίνεται η αντίθεση της, μάλλον η αγωνία των αγροτών για επιβίωση, να το πούμε έτσι. Το κόστος παραγωγής έχει ανέβει τόσο πολύ, χωρίς να έχει γίνει καμία προσπάθεια από την κυβέρνηση να ελεγχθεί το κόστος. Και ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά, από τους καταναλωτές, πληρώνουν πανάκριβα τα προϊόντα τα οποία φεύγουν φτηνά σε εξευθελιστικές τιμές από τους παραγωγούς. Δηλαδή αυτή η τεράστια ψαλίδα καταστρέφει και τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Ξεκινήσατε εσείς από την αρχή παρουσιάζοντας τα βασικά προβλήματα. Εγώ ήθελα να πω πάρα πολύ απλά ότι σας κάλεσα γιατί είδα εκείνη την ερώτηση την οποία καταθέσατε. Αν δεν κάνω λάθος, 41-42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και λέτε ότι είναι εκτός της περίφημης ενίσχυσης των ζωοτροφών πολύκτινο τρόφι της χώρας. Και δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό, κυρία Ραχοβίτη, διότι τουλάχιστον σε όλες τις ανακοινώσεις που βλέπαμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αυτό το οποίο καταλαβαίναμε είναι ότι υπήρχαν εκείνα τα περίφημα 80 πλάς εκατομμύρια προκειμένου να δοθεί η ενίσχυση στους εκτινοτρόφους. Να σας θυμίσω το εξής, ότι και στην προηγούμενη ενίσχυση που ήταν τα 50 εκατομμύρια τελικά απορροφήθηκαν μόλις τα 39. Άρα... Και εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση μπορεί να ανακοινώνει και επικοινωνιακά να σηκώνει το θέμα ότι δίνει, σκορπάει, μοιράζει λεφτά, ενισχύει τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες, αλλά στην πραγματικότητα οι κόφτες που βάζει είναι τέτοιοι που πετάνε τους μισούς απ' έξω. Είδατε χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία αναφέρουμε και στην ερώτηση, που οι κτηνοτρόφοι, ενώ θεωρητικά πληρούν τα κριτήρια, στην πραγματικότητα μένουν απ' έξω. Μένουν εκτός ενίσχυσης. Αυτά λοιπόν η κυβέρνηση αντί να κάνει, να σας θυμίσω ένα πράγμα. Το 2018 και το 2019 με τα δύο de minimis που δόθηκαν, το ένα πανελλαδικά, το άλλο στην Κρήτη, πρώτα καταβλήθηκαν τα χρήματα και μετά έγιναν ανακοινώσεις. Επικοινωνιακά δεν είναι η διαχείριση το θέμα μόνο επικοινωνιακά. Είναι η ουσία. Αν δεν καταλάβουμε ότι ο κόσμος, οι αγρότες, για τα λοιπάσματα, οι κτηνοτρόφοι για τις ζωοτροφές πιέζονται και θέλουν ουσιαστική στήριξη, όλα τα άλλα είναι φούστες τα οποία σκάζουν κάποια στιγμή. Ένα θέμα το οποίο αναφέρεται ως παράδειγμα είναι οι καταγγελίες κτηνοτροφικών οργανώσεων πανελλαδικά. Ότι και ειδικά δικαιούχων εντατικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ότι δεν κατάφεραν να οριστικοποιήσουν τη διαδικασία υποβολής ετοιμάτων ενίσχυσης. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί έγινε αυτό και το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι λίγοντας η προθεσμία μέσα στις γιορτές και ταυτόχρονα με τη λήξη της προθεσμίας, πρωτόγνωρα πράγματα δηλαδή, με τη λήξη της προθεσμίας είχαμε νεότερες οδηγίες, κανένας δεν κατάφερε μέσα σε αυτές τις ημέρες να ολοκληρώσει τη διαδικασία όπως έπρεπε, διαδικασία υποβολής. Ούτε οι λογιστές κατάφεραν να βοηθήσουν τους πελάτες τους, πόσο μάλλον οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι να υποβάλουν όπως έπρεπε τις αιτήσεις. Αντί λοιπόν να δώσει μερικές μέρες παράταση, πάντα συμβαίνει αυτό. Η σωστή διοίκηση, η ορθή διοίκηση λέει το εξής, ότι όταν ανακοινώνεις, τροποποιήσεις σε κάτι, δίνεις και την ανάλογη παράταση για προσαρμογή. Αυτό είναι στάνταρ. Ωραία. Αυτό που μπορεί. Αυτό μισό λεπτό τώρα. Δεν μπορείς να δίνεις οδηγίες να αλλάζεις τον τρόπο εφαρμογής χωρίς να αλλάζεις την προθεσμία. Ωστόσο, κύριε Ραχοβίτη, επειδή το γνωρίζετε εσείς καλά το πράγμα πώς κινείται και μέσα από το Υπουργείο, αν και τώρα θέλανε, θα μπορούσε να δοθεί παράταση ώστε να καλυφθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πήραν την ενίσχυση. Βεβαίως. Θα μπορούσε να ξανανοίξει πλατφόρμα για μερικές ημέρες. Και να, όσοι δεν μπόρεσαν να υποβάλουν τότε ή όσοι έπρεπε να προσαρμοστούν στις νέες οδηγίες, θα μπορούσαν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Και αυτό καλούμε να κάνει η κυβέρνηση. Ωραία. Γιατί λέτε ότι. Γιατί λέτε ότι μοιάζουν να είναι αόρατοι για την κυβέρνηση η παραγωγή αυγών επόασης.
γιατί τους, τη συγκεκριμένη κατηγορία, το συγκεκριμένο ΚΑΔ, για κάποιο περίεργο και ανεξήγητο λόγο, η κυβέρνηση δεν τους έχει βάλει μέσα στο, στους δικαιούχους, στους δικαιούχους ενίσχυσης. Δεν τους έχει περιλάβει, όπως και οι εκτροφείς της Γαλοπούλας. Δηλαδή μιλάμε ότι στείνονται τα πράγματα με τέτοια προχειρότητα, πρωτοφανή προχειρότητα. Σας είπα το προηγούμενο, το κακό προηγούμενο της προηγούμενης ενίσχυσης, που από τα 50 εκατομμύρια κατάφεραν να απορροφηθούν μόλις τα 39. Έτσι, παρόλο που το ποσό είναι μικρό. Παρόλο που το ποσό δεν είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό, οπότε θα είχαμε μια επιβάρηση του προϋπολογισμού, είναι από, από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, είναι ευρωπαϊκά δηλαδή χρήματα, άρα θα περίμενε κανένας να υπάρχει μια μεγαλύτερη άνεση και αντιπροσωπευτικότητα. Βλέπουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζεται η κυβέρνηση είναι προβληματικός. Μάλιστα. Και βέβαια εκείνο το άλλο το πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο υπάρχει, ταλαιπωρεί και δυστυχώς φαίνεται ότι έτσι όπως αντιμετωπίζεται δεν έχει δώσει καμία λύση, γιατί μπορεί και να μην αντιμετωπίζεται, δεν το ξέρω, είναι οι εργάτες γης και τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, διότι έχουν γίνει πάρα πολλές ανακοινώσεις. Είδαμε πριν από αρκετό καιρό ακόμα και αυτή την ανακοίνωση ότι ξέρετε έρχονται και 5.000 Αιγύπτιοι εργάτες γης, βάσει των συμφωνιών που υπογράφησα, αλλά λένε οι αγρότες από τη δική τους την πλευρά ότι τουλάχιστον στην πλατφόρμα αναφέρονται χώρες από τις οποίες δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δυστυχώς τα προβλήματα είναι πάρα πολλά με ό,τι συμβαίνει. Το αντιμετωπίζετε το πρόβλημα με την έλλειψη εργατικών χεριών και εσείς στην Πελοπόννησο. Σωστά. Εργάτες γης λοιπόν. Να τα πάρουμε από την αρχή. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε. Πάντως να ξέρετε. Μισό λεπτό. Πριν το πάρετε, κύριε Υπουργέ. Της Δημοκρατίας ή πριν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχαμε πρόβλημα εργατών γης. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία, γιατί 4 μέρες μετά τις εκλογές του 2019, πρώτη πράξη της διοίκησης, λες και δεν είχε άλλη δουλειά να κάνει, ήταν να καταργήσει την απόδοση ΆΜΚΑ στους μετανάστες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πέρυσι το καλοκαίρι, Ιούλιο μήνα του 2021, συγγνώμη πρόπερση πια, έχουμε μπει στο 23, Ιούλιος του 2021 καταργείται το άρθρο το 13α το περίφημο που δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την αναστολή απομάκρυνσης με δικαίωμα εργασίας στους αλλοδαπούς, που με αυτό δούλευαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Άρα τι έγινε, οι εργάτες γης έφυγαν προς Ιταλία, προς Νότια Γαλλία, προς κεντροευρωπαϊκές χώρες. Γιατί εκεί το καθεστώς ήταν πιο εύκολο να δουλέψουν και τα μεροκάματα προφανώς ήταν καλύτερα. Άρα το πρόβλημα το δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, με συμφωνίες τύπου Μπαγκλαντές που δεν δούλεψε, με συμφωνία όπως αυτή που έρχεται με την Αίγυπτο που κυρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν πρόκειται να δουλέψει ακριβώς γιατί δεν δούλεψε ούτε με τον Μπαγκλαντές ούτε με καμία άλλη χώρα που έχει γίνει μέχρι τώρα. Έφυγαν οι εργάτες που ήταν εδώ και προσπαθούμε με συμφωνίες μετάκλησης να λύσουμε ένα πρόβλημα. Και θα σας πω και το άλλο. Η συμφωνία με την Αίγυπτο η περίφημη αφορά πόσους, 5.000 εργάτες όλους. Όταν οι ανάγκες της χώρας είναι υπερπολαπλάσιες, 5.000 και αύριο να έρθουν, η διασπορά τους είναι τέτοια που δεν φτάνει ούτε όχι ένα νομό, ούτε ένα δήμο ελαιοπαραγωγικό της χώρας να καλύψει. Είναι τέτοιες οι ανάγκες. Αυτό λοιπόν, το είπαμε και στη Βουλή, δεν πρόκειται να δουλέψει. Είναι πάλι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που δεν μπορεί να δουλέψει. Στην πράξη, κύριε Υπουργέ, είναι δημοκρατία λόγω της ιδιοληψίας της. Και με τον καταλαβαίνω. Τρόπο που επιχειρεί να το λύσει είναι στο λάθος δρόμο. Καταλαβαίνω, είμαστε μακριά. Δεν με ακούτε με ευκολία εσείς. Προσπαθώ εγώ να σας διακόψω, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Το πρόβλημα που εντοπίζεται πολύ περισσότερο, δηλαδή είναι γραφειοκρατικό το θέμα μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων, γιατί δεν είναι ένα υπουργείο το οποίο εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Από ό,τι γνωρίζουμε, από ό,τι έχουμε μάθει, είναι το εργασίας, είναι το εξωτερικών, είναι το μετανάστευσης, είναι το γεωργικής ανάπτυξης και τροφίμων, αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Πού υπάρχει αυτή η εμπλοκή? Κοιτάξτε,
πάντα η απασχόληση των εργατών είχε να κάνει και με το, την εξωτερική πολιτική, την ευρωπαϊκή και κατ' επέκταση την ελληνική, την εθνική, είχε να κάνει όμως και με τις συνθήκες της χώρας, τις συνθήκες που διαμορφώνει το Υπουργείο Εργασίας στη χώρα μας κτλ. Η απόδοση ΆΜΚΑ στους μετανάστες είναι ζήτημα του καθαρά ελληνικό, του Υπουργείου Εργασίας. Η κατάργησή του είναι του Υπουργείου Εργασίας. Άρα καθαρά ελληνική ευθύνη. Μην ψάχνουμε να βρούμε, δεν μας φταίει εδώ κανένας Πούτιν ή τίποτα εξωτερικές όπως συνηθίζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι καθαρά οι ιδεολειψίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που το δημιούργησαν. Τώρα, γιατί δεν προχωράμε σε μια λύση από αυτές που προτείνουμε εμείς για την απασχόληση αλλοδαπών εργατών. Είτε αυτοί είναι εδώ όπως είναι στα κάμπους και δεν μπορούν να δουλέψουν, είτε με ελεύθερη διαδικασία μετάκρισης, και αυτό οφείλεται στην ιδεολειψία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι είτε στα νησιά είτε στην ενδοχώρα, οι οποίοι είναι μετανάστες, βρίσκονται σε κλειστές δομές, βρίσκονται σε δομές και δεν μπορούν, δεν τους δίνει το δικαίωμα η κυβέρνηση να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα νόμιμα και να ενσωματωθούν ή να φύγουν αργότερα στην ελληνική οικονομία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ το ζήτημα είναι βαθύτερο. Δεν δημιουργήθηκε από το πουθενά ένα πρόβλημα. Δημιουργήθηκε για συγκεκριμένους λόγους και δεν λύνεται πάλι για συγκεκριμένους λόγους. Είναι ιδεοληψία. Μιλάτε για Υπουργείο Εργασίας και συμπτωματικά σήμερα βλέπω και με μία συνέντευξη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, σε ένα ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Νίκος ο Κοσμαδάκης, ότι στο Υπουργείο Εργασίας κόλλησε η πρωτοβουλία και του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου να λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης με τη μετακίνηση ανέργων από τη Φλόρινα και την Καστοριά προς την Κρήτη. Γιατί όπως λένε οι εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τόσο ο Υπουργός, το Υπουργείο Εργασίας όσο και ο ΑΕΔ δεν υπέγραψαν τα περίφημα βάουτσερ μετακίνησης, διαμονής, ένα πρόγραμμα του 80 παλιό το οποίο είχε εφαρμοστεί με επιτυχία, γιατί και την ανεργία αντιμετωπίζει σε κάποιες περιοχές και βοηθάς από την άλλη, όταν υπήρχε η συμφωνία και από την περιφέρεια πάνω στη Μακεδονία και από την περιφέρεια της Κρήτης, με τη συμμετοχή και των ΚΤΕΛ, η μετακίνηση των ανθρώπων αυτών, αλλά δυστυχώς κάπου κόλλησαν Υπουργείο Εργασίας και ΟΕΔ με το αποτέλεσμα αυτό το οποίο αναφέρομαι, κυρία Ραχοβίτη. Και εγώ θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν, ένα χαρακτηριστικό είναι αυτό που αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία έχουν προτείνει τόσο η ΕΘΕΑΣ που είναι η Εθνική Ένωση Συνεταιρισμών, θεσμοθετημένο όργανο, όσο και άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις των αγροτών. Έχουν προτείνει διάφορους τρόπους απασχόλησης και εκπαίδευσης των αγροτών πάνω των εργατών γης, των μεταναστών εργατών γης, επάνω στην πρωτογενή παραγωγή και την ενσωμάτωσή τους στη χώρα μας. Πολλοί το έχουν προτείνει διάφορες λύσεις. Καμία από αυτές τις λύσεις η κυβέρνηση δεν τις έχει υιοθετήσει. Και κάνει βόλτες τώρα σε άλλα κλάτη να φέρει εργάτες γης, όταν εδώ υπάρχουν είτε άνεργοι που με μια βοήθεια θα μπορούσαν να πάνε να δουλέψουν κάπου, εξασφαλίζοντάς τους τις κατάλληλες συνθήκες, είτε εγκλωβισμένοι στα κέντρα, στα κάμπους, και δεν αξιοποιείται αυτό το προσωπικό. Συν του γεγονότος ότι αυτοί οι εργάτες γης που ήταν χρόνια στην Ελλάδα έφυγαν. Άρα μιλάμε ότι η κυβέρνηση είτε δεν καταλαβαίνει, είτε το πιο ανησυχητικό είναι ότι αδιαφορεί για τον πρωτογενή τομέα. Και δεν το βλέπουμε μόνο στους εργάτες γης, που μονοπόλησε τη συζήτησή μας σήμερα, γιατί πραγματικά και περισσότερο το βλέπουμε και στο πώς αντιμετώπισε την ακρίβεια. Την ακρίβεια και για τον παραγωγό και για τον καταναλωτή. Αντί να φτηνεί την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, να παρέμβει στο να κατέβει η τιμή ηλεκτρικού ρεύματος, τι κάνει, επιδοτεί τις εταιρείες, επιδοτεί την ακρίβεια και τις εταιρείες, μοιράζει μπόνους στις εταιρείες ενέργειας. Αυτό συμβαίνει. Το ίδιο βλέπουμε και στα καύσιμα. Όταν η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει κάτω από τα $85 το βαρέλι,
έχουμε την ακριβότερη τιμή από τη γειτονιά μας σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, όταν η Κύπρος, η Βουλγαρία και άλλες χώρες γειτονικές, βαλκανικές, παίρνουν από τα ελληνικά δηληστήρια και έχουν φθηνότερη βενζίνη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η αγορά έχει μείνει ανεξέλεγκτη. Αδιαφορία της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Έρχονται Υπουργέ, όμως εκλογές, κοντά είναι οι εκλογές, και εδώ ο καθένας, η καθεμία από εμάς, θα πρέπει να αναλογιστεί ποιος είναι αυτός που εξυπηρετεί τα συμφέροντα, υπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών, των πολιτών, των απλών ανθρώπων του μεροκάματου, του μόχθου και της εργασίας, και ποιος είναι αυτός που επιδοτεί τις εταιρείες ενέργειας και όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε.